Μία ανθολογία αναγνώσεων των λόγων του παντοδύναμου Θεού. Το έργο του Θεού, η διάθεση του Θεού και ο ίδιος ο Θεός Β. Μην έχεις αμφιβολίες σχετικά με τις δοκιμασίες του Θεού. Αφού έλαβε τη μαρτυρία του Ιώβ μετά το πέρας των δοκιμασιών του, ο Θεός αποφάσισε ότι θα κέρδιζε μια ομάδα ή περισσότερους από μια ομάδα ανθρώπων όπως τον Ιώβ, αλλά αποφάσισε να μην επιτρέψει ποτέ ξανά στο Σατανά να επιτεθεί ή να κακοποιήσει οποιοδήποτε άλλο άτομο χρησιμοποιώντας τα μέσα με τα οποία είχε υποβάλει σε πειρασμό, επιτέθηκε και κακοποίησε τον Ιώβ βάζοντας στοίχημα με το Θεό. Ο Θεός δεν επέτρεψε στο Σατανά να κάνει ποτέ ξανά τέτοιου είδους πράγματα στον άνθρωπο, ο οποίος είναι αδύναμος, ανόητος και αδαής. Ήταν αρκετό που ο Σατανάς είχε υποβάλει σε πειρασμό τον Ιώβ. Το να μην επιτρέψει στο Σατανά να κακοποιεί τους ανθρώπους κατά βούληση είναι το έλεος του Θεού. Για το Θεό ήταν αρκετό ότι ο Ιώβ είχε υποστεί τον πειρασμό και την κακοποίηση του Σατανά. Ο Θεός δεν επέτρεψε στο Σατανά να κάνει ξανά τέτοια πράγματα, γιατί η ζωή και όλα όσα αφορούν τους ανθρώπους που ακολουθούν το Θεό κυβερνώνται και ενορχιστρώνονται από το Θεό και ο Σατανάς δεν έχει δικαίωμα να χειραγωγεί τους εκλεκτούς του Θεού κατά βούληση. Θα πρέπει να είστε σαφείς όσον αφορά αυτό το σημείο. Ο Θεός νοιάζεται για την αδυναμία του ανθρώπου και κατανοεί την ανοησία και την άγνοιά του. Παρόλο που για να μπορεί ο άνθρωπος να σωθεί ολοκληρωτικά, ο Θεός πρέπει να τον παραδώσει στο Σατανά, ο Θεός δεν είναι πρόθυμος να δει το Σατανά να παίζει με τον άνθρωπο σαν να είναι παιχνίδι και να τον κακοποιεί, και δεν θέλει να δει τον άνθρωπο να υποφέρει διαρκώς. Ο άνθρωπος δημιουργήθηκε από το Θεό και είναι απολύτως δικαιολογημένο ο Θεός να κυβερνά και να οργανώνει τα πάντα γύρω από τον άνθρωπο. Αυτή είναι η ευθύνη του Θεού και η εξουσία με την οποία ο Θεός κυβερνά τα πάντα. Ο Θεός δεν επιτρέπει στο Σατανά να κακοποιεί και να κακομεταχειρίζεται τον άνθρωπο κατά βούληση. Δεν επιτρέπει στο Σατανά να χρησιμοποιεί διάφορα μέσα για να παρασύρει τον άνθρωπο σε λάθος δρόμο και επιπλέον δεν επιτρέπει στο Σατανά να παρεμβαίνει στην κυριαρχία του Θεού στον άνθρωπο, ούτε επιτρέπει στο Σατανά να καταπατά και να καταστρέφει τους νόμους με τους οποίους ο Θεός κυβερνά τα πάντα. Να μην μιλήσουμε για το σπουδαίο έργο του Θεού που αφορά τη διαχείριση και τη σωτηρία της ανθρωπότητας. Όσοι ο Θεός επιθυμεί να σώσει και όσοι είναι σε θέση να γίνουν μάρτυρες του Θεού, είναι ο πυρήνας και η αποκριστάλωση του έργου διαχείρισης του Θεού των 6.000 ετών, καθώς και το τίμημα των προσπαθειών Του στα 6.000 έτη του έργου Του. Πώς θα μπορούσε ο Θεός να παραδώσει αδιάφορα αυτούς τους ανθρώπους στο Σατανά? Οι άνθρωποι συχνά ανησυχούν και φοβούνται τις δοκιμασίες του Θεού, όμως ζουν διαρκώς στην παγίδα του Σατανά και ζουν σε επικίνδυνο έδαφος, όπου δέχονται τις επιθέσεις και την κακοποίηση του Σατανά, όμως δεν γνωρίζουν φόβο και είναι ατάραχοι. Τι συμβαίνει? Η πίστη του ανθρώπου στο Θεό περιορίζεται μόνο στα πράγματα που μπορεί να δει. Δεν έχει την παραμικρή εκτίμηση για την αγάπη του Θεού και την έγνοια Του για τον άνθρωπο ή για την τρυφερότητα και το ενδιαφέρον Του προς τον άνθρωπο. Εκτός από ελάχιστο δέος και φόβο,
για τις δοκιμασίες του Θεού, την κρίση και το πέδεμα, το μεγαλείο και την οργή, ο άνθρωπος δεν κατανοεί ούτε στο ελάχιστο τις καλές προθέσεις του Θεού. Μόλις γίνεται αναφορά στις δοκιμασίες, οι άνθρωποι αισθάνονται ότι ο Θεός έχει απότερα κίνητρα και κάποιοι πιστεύουν μάλιστα ότι ο Θεός καταστρώνει κακά σχέδια, αγνοώντας τι θα τους κάνει πράγματι ο Θεός. Έτσι, παράλληλα με το να κραυγάζουν ότι υπακούν στην κυριαρχία και τις ρυθμίσεις του Θεού, κάνουν ό,τι μπορούν για να αντισταθούν και να αντιταχθούν στην κυριαρχία του Θεού πάνω στον άνθρωπο και τις ρυθμίσεις για τον άνθρωπο, διότι πιστεύουν ότι αν δεν είναι προσεκτικοί θα παραπλανηθούν από το Θεό, ότι αν δεν κρατήσουν στα χέρια τους τη μοίρα τους, τότε ό,τι έχουν θα μπορούσε να αφαιρεθεί από το Θεό και η ζωή τους θα μπορούσε μάλιστα να τερματιστεί. Ο άνθρωπος βρίσκεται στο στρατόπεδο του Σατανά, αλλά δεν ανησυχεί μήπως κακοποιηθεί από τον Σατανά και κακοποιείται από τον Σατανά, αλλά δεν φοβάται μήπως εχμαλωτιστεί από τον Σατανά. Εξακολουθεί να λέει ότι δέχεται τη σωτηρία του Θεού, όμως ποτέ δεν εμπιστεύτηκε το Θεό, ούτε πίστεψε ότι ο Θεός θα σώσει τον άνθρωπο πραγματικά από τα νύχια του Σατανά. Αν όπως ο Ιώβ, ο άνθρωπος είναι σε θέση να υποταχθεί στις ενορχιστρώσεις και τις ρυθμίσεις του Θεού και μπορεί να αφήσει ολόκληρη την ύπαρξή του στα χέρια του Θεού, τότε το τέλος του ανθρώπου δεν θα είναι το ίδιο με αυτό του Ιώβ. Θα πάρει τις ευλογίες του Θεού. Αν ο άνθρωπος είναι σε θέση να δεχτεί και να υποταχθεί στην κυριαρχία του Θεού, τι έχει να χάσει? Συνεπώς, προτείνω να είστε μετρημένοι στις πράξεις σας και προσεκτικοί με όλα όσα πρόκειται να σας συμβούν. Μην είστε βιαστικοί ή παρορμητικοί και μην αντιμετωπίζετε το Θεό και τους ανθρώπους, τα θέματα και τα αντικείμενα που έχει ρυθμίσει για εσάς ανάλογα με την οξυθυμία ή τον αυθορμητισμό σας ή σύμφωνα με τη φαντασία και τις αντιλήψεις σας. Πρέπει να είστε προσεκτικοί στις πράξεις σας και πρέπει να προσεύχεστε και να αναζητάτε περισσότερα για να αποφύγετε να προκαλέσετε την οργή του Θεού. Να το θυμάστε αυτό. Στη συνέχεια θα δούμε πώς ήταν ο Ιώβ μετά τις δοκιμασίες του. 5. Ο Ιώβ μετά τις δοκιμασίες του. Ιώβ 42, 7-9. Αφού δε ο Ιεχωβά ελάλησε τους λόγους τούτους προς τον Ιώβ, είπεν ο Ιεχωβά προς Ελιφάς τον Θεμανίτην, «Ο θυμός μου εξήφθη κατά σου και κατά των δύο φίλων σου, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν ως ο δούλος μου Ιώβ. Δια τούτο λάβετε τώρα εις εαυτούς 7 μόσχους και 7 κρυούς και υπάγετε προς τον δούλον μου Ιώβ και προσφέρετε ολοκαύτωμα υπέρ εαυτών. Ο δε Ιώβ ο δούλος μου θέλει οικετεύσει υπέρ ημών, διότι θέλω δεχθεί το πρόσωπον αυτού, δια να μην πράξω με εσάς κατά την αφροσύνη σας, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν ως ο δούλος μου Ιώβ. Και υπήγον Ελιφάς ο Θεμανίτης και Βιλδάδ ο Σαφχίτης και Σοφάρ ο Νααμαθίτης και έκαμον ως προσέταξεν εις αυτούς ο Ιεχωβά. Ο δε Ιεχωβά εδέχθη το πρόσωπον του Ιώβ. Ιώβ 42:10. Και έστρεψεν ο Ιεχωβά την εχμαλωσίαν του Ιώβ, αφού προσευχήθη υπέρ των φίλων αυτού. Και έδωκεν ο Ιεχωβά εις τον Ιώβ
διπλάσια πάντων τον όσα είχε πρώτερον. Ιώβ 42.12. Και ευλόγησε ο Ιεχωβά τα έσχατα του Ιώβ, μάλλον παρά τα πρώτα, ώστε απέκτησε 14.000 προβάτων και 600.000 καμήλους και 1.000 ζεύγη βοών και 1.000 όνους. Ιώβ 42.17. Και ετελεύτησε ο Ιώβ γέρον και πλήρης ημερών. Ο Θεός αγαπά όσους σέβονται το Θεό και αποφεύγουν το κακό, ενώ θεωρεί τυποτένιους όσους είναι ανόητοι. Στο Ιώβ 42.7-9 ο Θεός λέει ότι ο Ιώβ είναι υπηρέτης του. Η χρήση του όρου υπηρέτης για να αναφερθεί στον Ιώβ καταδεικνύει τη σημασία που είχε ο Ιώβ στην καρδιά του. Παρόλο που ο Θεός δεν προσφώνησε τον Ιώβ με κάποια έκφραση μεγαλύτερου κύρους, αυτός ο χαρακτηρισμός δεν είχε σχέση με τη σημασία που είχε ο Ιώβ στην καρδιά του Θεού. Η λέξη «υπηρέτης» εδώ είναι το προσωνύμιο του Θεού για τον Ιώβ. Οι πολλαπλές αναφορές του Θεού στον υπηρέτη μου Ιώβ δείχνουν πως ήταν ευχαριστημένος με τον Ιώβ, και παρόλο που ο Θεός δεν είπε τίποτα για το νόημα που κρύβει η λέξη «υπηρέτης», ο ορισμός του Θεού για τη λέξη «υπηρέτης» μπορεί να φανεί από τα λόγια του σε αυτό το εδάφιο της γραφής. Ο Θεός είπε πρώτα στον Ελιφάς το Θεμανίτη: «Ο θυμός μου εξήχθη κατά σου και κατά των δύο φίλων σου, διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν ως ο δούλος μου Ιώβ». Είναι η πρώτη φορά που με αυτά τα λόγια ο Θεός είχε πει ανοιχτά στους ανθρώπους ότι δέχτηκε όλα όσα είπε και έκανε ο Ιώβ αφού υπέστη τις δοκιμασίες του Θεού. Και είναι η πρώτη φορά που είχε ανοιχτά επιβεβαιώσει την ακρίβεια και την ορθότητα όλων όσα είχε κάνει και είχε πει ο Ιώβ. Ο Θεός ήταν θυμωμένος με τον Ελιφάς και τους υπόλοιπους λόγω της εσφαλμένης, παράλογης συνομιλίας τους, επειδή όπως ο Ιώβ δεν μπορούσαν να δουν την εμφάνιση του Θεού ή να ακούσουν τα λόγια που εξέφρασε στη ζωή τους. Όμως ο Ιώβ είχε μια τόσο σαφή γνώση του Θεού, ενώ αυτοί μπορούσαν μόνο να κάνουν αβάσιμες υποθέσεις για το Θεό, παραβιάζοντας το θέλημα του Θεού και δοκιμάζοντας την υπομονή του σε όλα όσα έκαναν. Συνεπώς, ενώ ταυτόχρονα αποδεχόταν όλα όσα έκανε και είπε ο Ιώβ, ο Θεός άρχισε να οργίζεται απέναντι στους άλλους, διότι μέσα τους όχι μόνο δεν μπόρεσε να δει κάποια πραγματικότητα του σεβασμού για το Θεό, αλλά δεν άκουσε τίποτα περί σεβασμού για το Θεό σε όσα είπαν. Επομένως, ο Θεός στη συνέχεια τους έθεσε τις εξής απαιτήσεις: «Δια τούτο λάβετε τώρα εις εαυτούς 7 μόσχους και 7 κρυούς και υπάγετε προς τον δούλον μου Ιώβ και προσφέρετε ολοκαύτωμα υπέρ εαυτών. Ο δε Ιώβ ο δούλος μου θέλει οικετεύσει υπέρ ημών, διότι θέλω δεχθεί το πρόσωπον αυτού, δια να μην πράξω με σας κατά την αφροσύνη σας». Σε αυτό το εδάφιο, ο Θεός λέει στον Ελιφάς και στους άλλους να κάνουν κάτι που θα τους λυτρώσει από τις αμαρτίες τους, διότι η αφροσύνη τους ήταν αμαρτία κατά του Ιεχωβά Θεού, οπότε έπρεπε να προσφέρουν ολοκαυτώματα για να διορθώσουν τα σφάλματά τους. Τα ολοκαυτώματα προσφέρονται συχνά στο Θεό, αλλά το ασυνήθιστο στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι αυτά τα ολοκαυτώματα προσφέρθηκαν στον Ιώβ. Ο Ιώβ έγινε δεκτός από το Θεό επειδή έγινε μάρτυρας του Θεού
κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών του. Αυτοί οι φίλοι του Ιώβ εν το μεταξύ αποκαλύφθηκαν κατά τη διάρκεια των δοκιμασιών του. Εξαιτίας της αφροσύνης τους καταδικάστηκαν από το Θεό και προκάλεσαν την οργή του Θεού και θα έπρεπε να τιμωρηθούν από το Θεό. Να τιμωρηθούν προσφέροντας ολοκαυτώματα ενώπιον του Ιώβ. Κατόπιν τούτου, ο Ιώβ προσευχήθηκε για χάρη τους για να πάψει η τιμωρία και η οργή του Θεού εναντίον τους. Η πρόθεση του Θεού ήταν να τους κάνει να ντραπούν, γιατί δεν ήταν άνθρωποι που σέβονταν το Θεό και απέφευγαν το κακό και είχαν καταδικάσει την ακεραιότητα του Ιώβ. Από τη μια πλευρά, ο Θεός τους είπε ότι δεν αποδεχόταν τις πράξεις τους, αλλά είχε αποδεχτεί και είχε ικανοποιηθεί απόλυτα από τον Ιώβ. Από την άλλη, ο Θεός τους είπε ότι η αποδοχή του Θεού ανυψώνει τον άνθρωπο ενώπιον του Θεού, ότι ο Θεός αποστρέφεται τον άνθρωπο εξαιτίας της αφροσύνης του, η οποία τον υβρίζει, και ο άνθρωπος είναι ποταπός και ελεηνός στα μάτια του Θεού. Αυτοί είναι οι ορισμοί που δόθηκαν από το Θεό για δύο τύπους ανθρώπων. Είναι η στάση του Θεού απέναντι σε αυτούς τους δύο τύπους ανθρώπων και είναι η έκφραση του Θεού για την αξία και το κύρος αυτών των δύο τύπων ανθρώπων. Παρόλο που ο Θεός αποκάλεσε τον Ιώβ υπηρέτη του, στα μάτια του Θεού αυτός ο υπηρέτης ήταν αγαπητός και είχε την εξουσία να προσευχηθεί για τους άλλους και να τους συγχωρήσει τα σφάλματά τους. Αυτός ο υπηρέτης μπορούσε να μιλήσει απευθείας με το Θεό και να έρθει απευθείας ενώπιον του Θεού. Η θέση του ήταν υψηλότερη και πιο σεβάσμια από αυτή των άλλων. Αυτή είναι η πραγματική έννοια της λέξης υπηρέτης που εκφράζει ο Θεός. Ο Ιώβ έλαβε αυτή την ιδιαίτερη τιμή εξαιτίας του σεβασμού του για το Θεό και της αποφυγής του κακού. Και ο λόγος για τον οποίο οι άλλοι δεν αποκαλούνταν υπηρέτες από το Θεό είναι επειδή δεν σέβονταν το Θεό, ούτε απέφευγαν το κακό. Αυτή η άκρως διαφορετική δυτή στάση του Θεού είναι η στάση του προς δύο τύπους ανθρώπων. Όσοι σέβονται το Θεό και αποφεύγουν το κακό γίνονται αποδεκτοί από το Θεό και θεωρούνται πολύτιμοι στα μάτια του. Ενώ όσοι είναι ανόητοι δεν σέβονται το Θεό και είναι ανίκανοι να αποφύγουν το κακό και δεν είναι σε θέση να λάβουν την εύνοια του Θεού. Συχνά ο Θεός τους αποστρέφεται και τους καταδικάζει και είναι ποταπή στα μάτια του Θεού. Ο Θεός δίνει εξουσία στον Ιώβ. Ο Ιώβ προσευχήθηκε για τους φίλους του και αργότερα, ως αποτέλεσμα των προσευχών του Ιώβ, ο Θεός δεν τους αντιμετώπισε όπως τέριαζε στην αφροσύνη τους. Δεν τους τιμώρησε ούτε τους εκδικήθηκε. Και για ποιο λόγο δεν το έκανε? Επειδή οι προσευχές του υπηρέτη του Θεού, του Ιώβ, για αυτούς είχαν φτάσει στα αυτιά του. Ο Θεός του συγχώρησε επειδή δέχτηκε τις προσευχές του Ιώβ. Και τι βλέπουμε εδώ? Όταν ο Θεός ευλογεί κάποιον, του δίνει πολλές ανταμοιβές και όχι μόνο υλικές. Ο Θεός του δίνει εξουσία και το δικαίωμα να προσεύχεται για τους άλλους. Και ο Θεός ξεχνάει και παραβλέπει τα αμαρτήματα αυτών των ανθρώπων επειδή εισακούει αυτές τις προσευχές. Αυτή είναι η εξουσία που ο Θεός έδωσε στον Ιώβ. Μέσα από τις προσευχές του Ιώβ για να σταματήσει την καταδίκη τους, ο Ιεχωβά Θεός ντρόπιασε αυτούς τους ανόητους ανθρώπους, κάτι που φυσικά ήταν η ειδική τιμωρία του για τον Ελιφάς και τους άλλους. Ο Ιώβ ευλογείται από το Θεό για άλλη μια φορά και δεν κατηγορείται ποτέ ξανά από τον Σατανά.
Μεταξύ των ομιλιών του Ιεχωβά Θεού είναι και τα λόγια. «Διότι δεν ελαλήσατε περί εμού το ορθόν, όσο δούλος μου ο Ιώβ». Τι είπε ο Ιώβ? Μιλήσαμε γι' αυτό προηγουμένως, καθώς και τις πολλές σελίδες των λόγων στο βιβλίο του Ιώβ, όπου καταγράφονται όσα είπε ο Ιώβ. Σε όλες αυτές τις πολυάριθμες σελίδες λόγων, ο Ιώβ δεν εξέφρασε ποτέ παράπονα ή αμφιβολίες για το Θεό. Απλώς περιμένει το αποτέλεσμα. Αυτή η αναμονή είναι η στάση της υπακοής, ως αποτέλεσμα της οποίας και ως αποτέλεσμα των όσων είπε στο Θεό, ο Ιώβ κέρδισε την αποδοχή από το Θεό. Όταν υπέμεινε δοκιμασίες και υπέφερε τα δεινά, ο Θεός ήταν στο πλευρό του και παρόλο που τα δεινά του δεν τα απάλυνε η παρουσία του Θεού, ο Θεός είδε όσα ήθελε να δει και άκουσε όσα ήθελε να ακούσει. Όλες οι πράξεις και τα λόγια του Ιώβ έφτασαν στα μάτια και στα αυτιά του Θεού. Ο Θεός άκουσε και είδε και αυτό είναι γεγονός. Η γνώση του Ιώβ για το Θεό και οι σκέψεις του για το Θεό στην καρδιά του την εποχή εκείνη, κατά την περίοδο εκείνη, δεν ήταν τόσο συγκεκριμένες όσο αυτές των σημερινών ανθρώπων, αλλά στο πλαίσιο της εποχής ο Θεός αναγνώριζε όλα όσα είχε πει, επειδή η συμπεριφορά του και οι σκέψεις στην καρδιά του και όσα είχε εκφράσει και αποκαλύψει κάλυπταν τις απαιτήσεις του. Κατά τη διάρκεια του χρόνου που ο Ιώβ υποβλήθηκε σε δοκιμασίες, αυτό που σκέφτηκε στην καρδιά του και αποφάσισε να κάνει, έδειξε στο Θεό ένα αποτέλεσμα, ένα ικανοποιητικό αποτέλεσμα για το Θεό. Και κατόπιν, ο Θεός έληξε τις δοκιμασίες του Ιώβ. Ο Ιώβ εξήλθε από τα προβλήματά του και οι δοκιμασίες του εξαφανίστηκαν και δεν τις υπέστη ποτέ ξανά. Επειδή ο Ιώβ είχε ήδη υποβληθεί σε δοκιμασίες και είχε παραμείνει σταθερός κατά τη διάρκεια αυτών των δοκιμασιών και θριάμβευσε απόλυτα κατά του Σατανά, ο Θεός του έδωσε τις ευλογίες που τόσο δικαίως του άξιζαν. Όπως καταγράφηκε στο Ιώβ 42:10-12, ο Ιώβ ευλογήθηκε για άλλη μια φορά και περισσότερο από την πρώτη. Εκείνη τη στιγμή ο Σατανάς είχε αποσυρθεί και δεν είπε ούτε έκανε τίποτα πια. Και από τότε ο Ιώβ δεν δέχτηκε ποτέ ξανά τις παρεμβάσεις ή τις επιθέσεις του Σατανά. Και ο Σατανάς δεν εκτόξευσε ποτέ πια κατηγορίες εναντίον των ευλογιών του Θεού για τον Ιώβ.